το Σταραμάκι και πώς δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα? Το Σταραμάκι είναι ένα καλαμάκι από το φυσικό το στέλεχος του σταριού. Mm-hmm. Έξω και η λέξη, σιτάρι και καλαμάκι. Η ιδέα προέκυψε από την ανάγκη να απαντήσουμε σε ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα τεράστιο της χώρας και επίσης την ανάγκη του να τονώσουμε λίγο την οικονομία του Κιλκής που λόγω της μονοκαλλιέργειας έχει λίγο φθήνει τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, το σταραμάκι αυτό τι ακριβώς κάνει, θέλω να μας πείτε, κύριε Καμπερή? Το σταραμάκι αισιοδοξεί να αλλάξει λίγο την οτροπία μας στη χρήση του πλαστικού. Εισάγει ένα προϊόν το οποίο δεν είναι από μόνο του καινοτόμο, από την έννοια ότι έτσι πίναν και το ποτό τους χιλιάδες χρόνια πριν οι λαοί. Αυτό που αισιοδοξεί να κάνει είναι να το φέρει ξανά στο προσκήνιο και να δώσει μια απάντηση στο πρόβλημα του πλαστικού καλαμακιού που καταναλώνουμε πολύ στην Ελλάδα, γιατί εδώ αγαπάμε πάρα πολύ τον καφέ. Εξού και το 1 δισεκατομμύριο καλαμάκια που καταναλώνουμε κάθε χρόνο. Ένα δισεκατομμύριο καλαμάκια πλαστικά κάθε χρόνο καταναλώνουμε. Ναι, βέβαια. Τόσο είναι. Άρα, Στέφανε, να σε ρωτήσω, άρα αυτό θα βοηθήσει και την τοπική οικονομία? Βέβαια. Σαφώς. Το σταραμάκι είναι το υποπροϊόν της καλλιέργειας του σιταριού. Δεν φτιάχνεται από αλεύρι, ας το πω έτσι. Οπότε όταν καλλιεργεί κάποιος, με ειδικές τεχνητές βέβαια που δεν θέλουν να καταστραφεί το στέλεχος, μπορεί να πάρει και τα δύο, και το στέλεχος και την ταξιάνθεια. Μάλιστα. Είναι μια έτσι πρωτότοπη και μια ευρεσιτεχνία, θα λέγαμε, πολύ καλή, κύριε Καμπέρη, διότι αυτό φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το πλαστικό καλαμάκι και πραγματικά είναι πολύ μια πρωτοβουλία την οποία δημιουργήσατε εσείς και μπράβο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε καλά. Και μπράβο, Στέφανε. Ωραία ιδέα είναι. Ευχαριστούμε. Και να είστε καλά. Και τη στηρίξουμε.